I'm very grateful for this invitation from the Plantas Institute. Πρώτα απ' όλα, είμαι πολύ ευγνώμων για την πρόσκληση από το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς που με έδωσε την δυνατότητα να σας δω όλους και σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χάρη για την εισαγωγή του και την υποδοχή του και για την Άνια για τη δήλωσή της, για το όραμα που μας ενδυναμώνει όλους. Ένα όραμα όχι μόνο να κατανοήσουμε τον κόσμο αλλά και να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε. Για μένα η κύρια ανησυχία είναι αν η κατανόησή μας είναι ανεπαρκής, τα σφάλματά μας θα τεποστούν άλλοι άνθρωποι. Και αυτό ενέχει μια τεράστια ευθύνη. Ευτυχώς ατυχώς δεν κρεμούν τους οικονομολόγους για τα σφάλματα που κάνουν. Διαβάζω τη βιογραφία του Κέπλερ και τον είχαν κρεμάσει. Οι οικονομολόγοι την έχουν γλιτώσει, άρα έχουμε περισσότερες ευθύνες για να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε το πώς λειτουργούν τα πράγματα. Θα ήθελα να δώσω έμφαση σε κάποια θέματα εδώ. Το θέμα μου λοιπόν σήμερα είναι η κερδοφορία, η πραγματική ζήτηση, τα μακρά κύματα και οι κρίσεις. Όμως το υποκείμενο αυτής της συζήτησης και αυτό που αναφέρεται στο βιβλίο μου είναι το πώς μπορούμε να χρησιμοποιούμε ένα ενοποιημένο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να αναπτύξουμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να εξετάσουμε στα οικονομικά και πολλά πράγματα που είναι σημαντικά μας πολιτικά και με τα οποία παλεύουμε καθημερινά. Για παράδειγμα, η δομή του βιβλίου μου κυριαρχείται από την κατασκευή ενός πλαισίου για πραγματική οικονομική ανάλυση. Κανείς μπορεί να αναρωτηθεί γιατί χρειαζόμαστε ένα τέτοιο πλαίσιο, γιατί οι άνθρωποι ασχολούνται συνεχώς με οικονομική ανάλυση, γιατί να μην πάρουμε τους πρακτικούς από την αριστερά και από την δεξιά, διότι υπάρχουν εξαιρετικοί προοδευτικοί άνθρωποι που προβαίνουν σε οικονομική ανάλυση και η απάντησή μου είναι ότι επειδή το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν είναι συχνά ανεπαρκές για να εξηγήσει το φαινόμενο που προσπαθούν να εξηγήσουν και αυτό δείχνει το γιατί δεν έχει αποτέλεσμα η προσπάθεια. Μπορεί να πει κανείς ότι η μεταπολεμική περίοδος, όλη η περίοδος αυτή βασίστηκε στο να κατανοήσουμε πώς λειτουργεί ο καπιταλισμός. Και είδαμε ότι αν επεκταθεί ο καπιταλισμός είτε με βία, με απειλή, με εκβιασμούς κτλ. Αυτό που έχουμε είναι μείωση της ισότητας και της ανισότητας, αύξηση των κερδών κτλ. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρόσφατα παραδέχθηκε ότι αυτό ήταν ασφαλμένο. Όμως αυτός ο τρόπος σκέψης προήλθε από τη δομή και τη λογική της ορθόδοξης οικονομικής επιστήμης. Βασίζεται στην αντίληψη του καπιταλισμού που ξεκινά από ότι σε κάποια εξειδανικευμένη μορφή ο καπιταλισμός είναι άψογος και όλος ο κόσμος που βλέπουμε μετράται βάσει των αποκλήσεων από αυτό. Και ο αντίθετος που έχει αυτό, που είναι πολύ βαθύς, είναι ότι αν μπορέσουμε να μετακινήσουμε τον κόσμο προς την εξειδανικευμένη μορφή του καπιταλισμού, τότε θα είμαστε πολύ κοντά στα αποτελέσματα που θα έχουμε. Θα έχουμε απασχόληση, θα έχουμε σταθερότητα, θα έχουμε μείωση των ανισοτήτων και όλα αυτά. Είχα το μειονέκτημα ή το πλεονέκτημα, ανάλογα πώς το βλέπει κανείς, να έχω πάρει τέτοιου είδους παιδεία. Αυτή είναι η ιστορία του προέλευσης και του μύθου του χριστιανισμού και των περισσότερων θρησκείων. Και αυτή ακριβώς είναι και η μέθοδος του καπιταλισμού. Ότι υπήρχε δηλαδή μία περίοδος χάρης, που είχαμε τη χάρη του Θεού και ξαφνικά ο κόσμος έπεσε σε μία περίοδο αμαρτίας, η οποία μας οδήγησε σε κρίση κτλ. Τώρα, αν γνωρίζετε τα οικονομικά, θα ξέρετε ότι όλα όσα λέω αποτελούν την αρχή για την ορθόδοξη οικονομική θεώρηση. Βέλτιστες εκβάσεις σε ατομικό επίπεδο, γενική ισορροπία, η οποία είναι βέλτιστη σε γενικότερα επίπεδα. Όλοι όσοι έχουν πάρει κάποια παιδεία στα οικονομικά ξεκινούν από εκεί αν μελετούν ορθόδοξη οικονομική θεωρία και βέβαια είναι πολύ δύσκολο να μην μελετούν και μετά οι λογικοί άνθρωποι λένε κοιτάξτε ο κόσμος δεν δουλεύει έτσι και εφόσον δεν δουλεύει έτσι πρέπει να κάνουμε κάποια τροποποίηση της θεωρίας
Και πρέπει να δούμε και τις παρακλήσεις και τις αποκλήσεις και να πούμε ότι ο πραγματικός κόσμος δεν είναι έτσι. Κοιτάζουμε την αγορά εργασίας, βλέπουμε ότι οι μισθοί είναι σταθεροί, οι κεφαλαιαγορές είναι έτσι επειδή υπάρχουν ασυμμετρίες γνώσης, έχουμε το διεθνές εμπόριο και έχουμε παιχνίδια ισχύως κτλ. Και ουσιαστικά μας ρουφά το ίδιο το μοντέλο και μας καλεί να το σώσουμε μέσω των τροποποιήσεων που θα του κάνουμε. Όμως, αν δει κανείς τη γενική εικόνα, μπορεί να δει ότι, κοιτάξτε, η τροποποίηση που κάνατε εδώ δεν είναι συνάδει με την τροποποίηση που έγινε εκεί και δεν υπάρχει συμφωνία, διότι δεν υπάρχει τρόπος να υπάρχει ένα πλαίσιο από ένα σύνολο ατελειών. Αν ξεκινήσουμε από ένα τέλειο πλαίσιο και αρχίζουμε τις στρεβλώσεις αυτού, έτσι ώστε να συνάδει με την πραγματικότητα, το σύνολο όλων αυτών των απόψεων δεν βγάζει νόημα. Αρκετά καιρό λοιπόν πριν μου φάνηκε λογικό να αρχίσω να σκέφτομαι πώς να δημιουργήσω ένα διαφορετικό πλαίσιο. Και λογικός τόπος να αρχίσει κανείς είναι στις αρχές του 18ου αιώνα και να πάει κανείς πίσω στους ιδρυτές της οικονομικής θεωρίας, όχι επειδή ήταν εκείνοι σωστοί, αλλά αν πρόκειται να έχει κανείς μια παιδεία, τουλάχιστον να ξεκινήσει με εκείνους που ήταν εκεί και από τις δύο πλευρές, Στιούαρτ, Σμιθ, Ρικάρντο και ιδίως Μάρξ. Ο Μάρξ και το έργο του είναι τεράστιος, είναι εξαιρετικά επιδραστικός και μία από τις μεγαλύτερες ειρωνίες είναι ότι η μαρξιστική οικονομική θεώρηση είναι το πιο αδύναμο σημείο της μαρξιστικής παράδοσης. Υπάρχουν πολλές θεωρίες γι' αυτό, ότι δυσκολεύτηκε πολύ ο Μάρξ στην καριέρα του κτλ. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που λένε ότι φταίει ο ίδιος ο Μάρξ, διότι ξεκίνησε να γράψει ένα βιβλίο για την οικονομία και δεν το έκανε. Ο Έγκελς τον πίεσε να φτάσουμε στον πρώτο τόμο, που ήταν, αν θέλετε, το 1 τρίτο ή το 1 τέταρτο 6 βιβλίων. Το πρώτο 6 βιβλίων και τα υπόλοιπα τα συνέθεσε ο Έγκελς μετά τον θάνατο του Μάρξ, κατόπιν απόκριση στα αιτήματα του Μάρξ, ότι σε παρακαλώ, Έγκελς, κάνε κάτι με όλο αυτό το χάος των εγγράφων, των σημειώσεων, και όπως ξέρετε ότι είχε φοβερό γραφικό χαρακτήρα, οπότε ήταν πολύ δύσκολο να καταλάβει κανείς τι έγραφε. Εν πάση περιπτώσει, ο Έγκελς είπε: Κοίτα, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα, είμαι μεγάλο σε ηλικία κτλ. Τον αγάπησα αυτόν τον άνθρωπο και έκανα ό,τι μπορούσα. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν μπορούμε να πάμε στον Μάρξ και να θεωρήσουμε ότι έχουμε ένα πλήρες έργο, αν και μπορούμε να δούμε τον Σμιθ και τον Ρικάρντο. Και πάλι από αυτούς δεν μπορεί κανείς να κάνει ένα άλμα στο παρόν χωρίς να αναρωτηθεί πώς θα τα συγκεντρώσει όλα αυτά μαζί και πώς θα τα συνδέσει. Αυτό λοιπόν έκανα εδώ και 25 χρόνια. Δουλεύω τόσο πολύ καιρό που τα εγγόνια των φοιτητών μου θέλουν να μάθουν πότε θα τελειώσω αυτό το βιβλίο. Και πραγματικά έχω δεχθεί τέτοιες ερωτήσεις. Και προκύπτει το θέμα, γιατί έχει σημασία να ξεδιαλύνουμε τα πράγματα. Και η απάντηση είναι ότι η οικονομία είναι εκείνη η οποία διοικεί και κυβερνά τον κόσμο. Είσαστε στην Ελλάδα, το ξέρετε. Ξέρετε ότι τα οικονομικά φαινόμενα έχουν τεράστιο αντίκτυπο. Και τότε τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτά. Εκεί είναι το μήλο της αέριδος. Και πραγματικά πιστεύω ότι δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε θα είναι αληθές, επειδή εμείς λέμε ότι θα είναι αληθές. Και θα το εξηγήσω αυτό. Λοιπόν, ποια είναι η δομή του βιβλίου μου. Λοιπόν, είναι ένα πλαίσιο για την οικονομική ανάλυση. Καλύπτει τα πάντα από μάικρο, μίκρο, από σχετικές τιμές, ισοτιμίες κτλ. Τα καλύπτει, δηλαδή δίδει μια εξήγηση με βάση ένα συστηματικό σετ αρχών. Στη συνέχεια εξετάζει τα επιχειρήματα των κυρίαρχων παραδόσεων, της ετερόδοξης και της ορθόδοξης και των ενδιάμεσων και κάνει ένα βασικό πράγμα, δηλαδή να βλέπει τα εμπειρικά δεδομένα, διότι το αντικείμενο της έρευνας αυτού του βιβλίου δεν είναι αυτό που είπε κάποιος, αλλά το πώς μπορούμε να καταλάβουμε την
πραγματικότητα που έχουμε ενώπιόν μας, που είναι η ιστορία και οι λειτουργίες του καπιταλισμού μέχρι σήμερα. Ο Μάρξ εμφανίζεται εκεί, αλλά δεν είναι μαρξιστικό έργο. Ο Σμιθ επίσης, ο Κέινς, ο Κολέτσκι επίσης, αλλά δεν είναι αυτόν το έργο. Εκείνο που θέλω να κάνω εγώ είναι να βάλουμε τις βασικές ιδέες μαζί, να δούμε κατά πόσο συνάδουν και πόσο μπορούν να εξηγήσουν τα εμπειρικά δεδομένα. Δεν χρειάζεται να πω ότι είναι ένα project το οποίο δεν θα είναι καθόλου δημοφιλές μεταξύ διαφόρων ατόμων στην αριστερά ή στη δεξιά, διότι έχουν ήδη προβεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο επένδυσης, αλλά σας ζητώ να το εξετάσετε σαν έναν άλλο τρόπο να δείτε τον κόσμο και να το προσεγγίσετε σαν έναν τόπο όπου οι νεότεροι άνθρωποι θα μπορούσαν ίσως να εξετάσουν μια τρίτη εναλλακτική. Έχουμε ορθόδοξα και ετερόδοξα ρεύματα και στη συνέχεια έχουμε αυτό που θα ονομάσω εγώ κλασική πολιτική οικονομία με βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το πρώτο από αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτό που ρυθμίζει το καπιταλισμό, είναι ο ανταγωνισμός. Και με τον όρο ανταγωνισμό, αυτό είναι σημαντική φράση, γιατί ξέρουμε ότι στη μαρξιστική παραδοσία υπάρχει η ιδέα του μονοπωλίου που είναι η κυρίαρχη. Και εγώ επιχειρηματολογώ ότι αυτό συμβαίνει επειδή η αντίληψη του ανταγωνισμού που κυριαρχούσε στην μαρξιστική παράδοση ήταν η ορθόδοξη θεωρία του απόλυτου ανταγωνισμού, ιδεατός ανταγωνισμός με μικρές επιχειρήσεις, με καλή έκβαση για όλους. Και αυτή η ιδέα χρησιμοποιήθηκε και την αρνηθήκαμε. Και είπαμε, κοιτάξτε, ο κόσμος δεν λειτουργεί έτσι. Έχουμε μεγάλο κεφάλαιο, έχουμε συγκέντρωση, έχουμε μεγάλη συγκέντρωση λοιπόν του κεφαλαίου και τα λοιπά, επικέντρωση, συγκεντρωτισμό και τα λοιπά, και αυτό δεν είναι ανταγωνισμός, είναι μονοπόλιο, και αυτό έρχεται από τον Κάλσκι, Μπέρνστιν, Χίλφεντινγκ, και όταν το λέω Λένιν, τότε είναι ο λόγος του Θεού. Οπότε εγώ λέω αντίθετα ότι ο ανταγωνισμός είναι driver του συστήματος, είναι ο κινητήριος μοχλός του συστήματος, και βεβαίως υπάρχουν διάφοροι που το είπαν, ο Σμιθ, ο Ρικάρντο και ιδίως ο Μάρξ, που είπαν ότι αυτός είναι ο μηχανισμός που επιβάλλει τους νόμους του συστήματος. Τι είναι ο πραγματικός ανταγωνισμός? Ουσιαστικά είναι μια συγκρουσιακή διαδικασία. Μια διαδικασία στην οποία οι επιχειρήσεις επιτίθενται μία στην άλλη, ορίζουν τις τιμές, προσπαθούν να περικόψουν το κόστος, διότι έτσι μπορούν να μειώσουν τις τιμές τους. Και άρα η απόπειρα περικοπής του κόστους οδηγεί στην άμεση ανάγκη να αλλάξει τεχνολογία. Η άμεση ανάγκη να πέσουν οι μισθοί και να αυξηθούν τα ωράρια εργασίας και τα λοιπά. Εκεί είμαστε. Είναι στη φύση του καπιταλισμού, του κεφαλαίου, να επεκτείνεται με το να συρρυκνώνει τις άλλες πλευρές, που είναι η εργασία. Αυτή την πάλι τη γνωρίζουμε ιστορικά, είναι εκείνη η οποία οδήγησε σε κινήματα προς τα πίσω, προς τα εμπρός και τα λοιπά. Όμως αυτό γίνεται κεντρικό για την περιγραφή συγκεκριμένων φαινομένων, όπως ας πούμε σχετικές τιμές, όπως ισοτιμίες και τα λοιπά. Είναι συγκρουσιακή λοιπόν αυτή η διαδικασία, υπό την έννοια ότι το κεφάλαιο είναι σε σύγκρουση όχι μόνο με την εργασία, αλλά και με το άλλο κεφάλαιο. Κάθε κεφάλαιο επιθυμεί να επεκταθεί εις βάρος άλλων κεφαλαίων. Είναι λοιπόν μία δουλειά στην οποία κόβονται λαιμοί. Και ουσιαστικά και οι εργαζόμενοι είναι απέναντι ο ένας στον άλλο, διότι έχουμε μία διαπάλη, μία σύγκρουση μεταξύ των ανέργων και των εργαζομένων. Προκαλεί λοιπόν αυτό το σύστημα το δικό του μερίδιο των ανέργων. Έχω δει πώς λειτουργεί αυτό. Αυτά λοιπόν είναι τα θέματα που επαναλαμβάνονται και από αυτά ακολουθούν και άλλα. Αυτό που οδηγεί στη συσσόρευση είναι η κερδοφορία μείον το επιτόκιο. Δηλαδή έχουμε το ποσοστό κέρδους μείον το επιτόκιο. Αυτό είναι σημαντικό, διότι μας επιτρέπει να καταλάβουμε πόσο διαφορετικά θέματα έχουν αντίκτυπο στην καθαρή ανάγκη για συσσόρευση. Επί παραδείγματι, αν μιλούμε, όπως σήμερα στην Ευρώπη συμβαίνει, για την αποτελεσματικότητα και τις δυνατότητες κινήτρων έναντι λιτότητας,
Τι είναι τώρα το κίνητρο, προερχόμενο από την παράδοση του Keynes, είναι η ιδέα ότι μπορούμε να αυξήσουμε το output στην απασχόληση δημιουργώντας αγοραστική ισχύ μέσω δαπανών, δανεισμός, μέσω δανεισμού, μέσω του εμπορικού πλεονάσματος κτλ., έτσι ώστε να μπορεί το κράτος να δαπανά και ο ιδιωτικός τομέας να δαπανά. Αυτό σαφέστατα ενισχύει το σύστημα, όμως προκύπτει το ερώτημα, ποιο είναι το όριο αυτού? Το όριο παραδοσιακά το θεωρούμε ότι είναι ο πληθωρισμός. Θεωρούμε ότι είναι ο πληθωρισμός. Έχω δείξει ότι αυτός δεν προκύπτει λόγω της απασχόλησης κτλ., αλλά επειδή αρχίζουν και αλλάζουν άλλα πράγματα. Στενεύει η αγορά της εργασίας. Όταν βλέπουμε πληθωρισμό, συνήθως αυτός δεν συνδέεται με τις σφιχτές αγορές εργασίας, αλλά με τη σφιχτή, με το σφιχτό μοτίβο ανάπτυξης. Και εδώ θέλουμε να δούμε γιατί δεν υπάρχει ανάπτυξη στο σύστημα. Και πάλι επανερχόμαστε στο θέμα της κερδοφορίας. Αυτό λοιπόν μπορούμε και θεωρητικά και εμπειρικά να το δείξουμε. Αν ενισχύσουμε το σύστημα, ενισχύουμε την απασχόληση και κάποια στιγμή αυτό ενισχύει τα ημερομίσθια, τους μισθούς, και αν αυτοί οι πραγματικοί μισθοί αρχίζουν να αυξάνονται πιο γρήγορα από την παραγωγικότητα, τότε το μερίδιο του μισθού ανεβαίνει και έτσι έχουμε πτώση του μεριδίου κέρδους. Όμως το μερίδιο κέρδους φτάνει σε ένα σημείο όπου το κίνητρο γίνεται σε κάτι το οποίο αυτοϋπονομεύεται. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να το πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι το κίνητρο έχει μια σχετική αυτονομία και αυτή η σχετική αυτονομία είναι... Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτή η αυτονομία δείχνει ότι έχει ένα αντίκτυπο, αλλά το πόσο σχετικός είναι αυτό έχει να κάνει με την αντιστάθμιση. Αυτό λοιπόν με φέρνει στην ιδέα της σχετικής αυτονομίας της δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία συνήθως βασίζεται σε διάφορα κίνητρα. Όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπως θα σας πούν όλοι οι Ορθόδοξοι, της νομισματικής πολιτικής. Δηλαδή, χαμηλώνουν τα επιτόκια και αυτό υποτίθεται ότι θα ενισχύσει την οικονομία. Στο πλαίσιο που μιλώ, αυτό είναι μια φυσική έκβαση, διότι το ποσοστό κέρδους μείον επιτόκιο οδηγεί σε συσσόρευση. Αν μπορώ λοιπόν να μειώσω το επιτόκιο, θα αυξήσω το κενό μεταξύ, τη διαφορά μεταξύ των δύο, και αυτό θα αποτελέσει κίνητρο. Βεβαίως, το όριο σε αυτό είναι πόσο πιο χαμηλά μπορούν να πάνε τα επιτόκια. Στο βιβλίο δείχνω, για παράδειγμα, ότι τα επιτόκια κατέβηκαν από 18% τη δεκαετία του 80 στο σχεδόν 0. Δεν μπορεί να κατέβει πιο κάτω. Άρα αυτή η άποψη του κινήτρου του νομισματικού έχει και αυτή εξαντληθεί. Η μείωση επίσης του επιτοκίου έχει και άλλη μια επίδραση. Έχει σχετική αυτονομία, δημιουργεί θετική έκβαση, αλλά από την άλλη πλευρά οδηγεί και στη δημιουργία χρέου και φούσκας, και καθώς αυτά αυξάνονται, καταραίουν και φτάνουμε στα αποτελέσματα που γνωρίζουμε πολύ καλά. Αν αυτό λοιπόν ισχύει, και εδώ προσπαθώ να το δείξω και εμπειρικά, τότε μιλούμε για συγκεκριμένες πολιτικές και πρέπει να έχουμε ένα πλαίσιο με το οποίο συνδέονται. Και η σύνδεσή τους θα μας δείξει τα μοτίβα που βλέπουμε. Δηλαδή θα μας δώσει την εξήγηση του ρεθίσματος του κινήτρου και την αύξηση της ανεργίας που συμβαίνει, όπως γνωρίζουμε, και συνέβη και στην δεκαετία του 80. Έχουμε την πτώση των επιτοκίων, η οποία όμως μπορεί να οδηγήσει σε φούσκες και σε οδηγία και σε δημιουργία χρέους κτλ. Δίνω έμφαση λοιπόν στην σχετική αυτονομία και μιλώ για το γεγονός ότι ο καπιταλισμός παρέχει χώρους και παρέχει και όρια. Και πρέπει να κατανοούμε όταν πλησιάζουμε αυτά τα όρια, διότι εκεί που κάτι φαίνεται να λειτουργεί, τίνει να σταματά να λειτουργεί ή να παράγει κάποια άλλη έκβαση, κάποιο άλλο αποτέλεσμα.
Σήμερα λοιπόν θα εφαρμόσω αυτό το πλαίσιο για να μιλήσω για κάτι το οποίο εξ αρχής φαίνεται αρκετά εντυπωσιακό. Η ιδέα λοιπόν ότι ο καπιταλισμός έχει επανεμφανιζόμενα μοτίβα μακρόχρονα. Και νομίζω ότι θεωρητικά μπορώ να τα αποδείξω, αλλά και εμπειρικά. Όμως θα μιλήσω για μακροοικονομικά μοτίβα και θέλω να τα συνδέσω με αυτό το ζήτημα της πραγματικής ζήτησης, της ευημερίας των μακρών κυμάτων και των κρίσεων που είδαμε το 2007-2008. Επιτρέψτε μου λοιπόν να ξεκινήσω. Λέγοντας ότι το πρώτο σημείο του επιχειρήματος, που για μένα είναι κεντρικό και δεν είναι δικό μου, είναι στην κλασική παράδοση, είναι ότι η ανάπτυξη είναι φυσιολογική για τον καπιταλισμό και ότι η ανάπτυξη, η μεγέθυνση, αν θέλετε, βασίζεται, δεν ξέρω ποιο κουμπάκι να πατήσω, λέει ο μιλητής. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Έχω δει το Star Trek, μπορεί κάτι να ανατιναχτεί άμα πατήσω λάθος κουμπί. Λοιπόν, η ανάπτυξη είναι φυσιολογική στον καπιταλισμό. Το κέρδος είναι κινητήριο για την ανάπτυξη και την προσφορά και τη ζήτηση. Λέγεται ότι οι εταιρείες προσλαμβάνουν ανθρώπους κτλ. Και αυτό οδηγεί σε μια τροφοδότηση του κύκλου προσφοράς ζήτησης κτλ. Πληρώνουν μερίσματα κτλ. Και έχουμε κατανάλωση και προβαίνουν σε επενδύσεις. Άρα υπάρχει και ζήτηση για επενδύσεις και έτσι έχουμε μια αυξημένη παραγωγή. Οπότε χρειάζεται να κατανοήσουμε πώς οι ίδιες αποφάσεις οδηγούν σε αυτά τα δύο σετ εκβάσεων, τα οποία ανατροφοδοτούνται, αλλά δεν συνάδουν το ένα με το άλλο και γι' αυτό το λόγο έχουμε και διάφορες ισορροπίες οι οποίες αναδιαρθρώνονται. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Κάτι άλλο το οποίο έχω ήδη πει, Μάρξ και Κέινς είπαν για το ποσοστό συσσόρευσης, το οποίο βασίζεται στο πλεόνασμα του κέρδους, του ποσοστού κέρδους σε σχέση με το επιτόκιο. Με τα επιτόκια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε τι συμβαίνει στη φιλελεύθερη εποχή. Μιλώ για την επίθεση στην εργασία και στο κράτος πρόνοιας, το οποίο στην ουσία επιβραδύνει την πτώση στο ποσοστό κέρδους και το σταθεροποιεί. Αυτό λοιπόν αντιμετωπίζει το ένα πρόβλημα. Έπεφτε το ποσοστό κέρδους και τώρα, ας πούμε, έχει παραμείνει σταθερό. Όμως η άλλη πλευρά είναι ότι το κράτος παρεμβαίνει για να μειώσει το επιτόκιο. Άρα αυτό που ήταν η διαφορά που συρρυκνωνόταν μεταξύ του επιτοκίου και του ποσοστού κέρδους έχει αλλάξει και έτσι έχουμε επέκταση του κεφαλαίου σε διάφορους τομείς, στα χρηματοοικονομικά, στη στέγαση κτλ. Και επίσης έχουμε και διασπορά σε όλο τον κόσμο, διότι ενισχύεται από αυτές τις πολιτικές. Δεύτερο σημείο, δεύτερο επιχείρημα. Αν έχουμε ένα σύστημα στο οποίο όλοι σε μεμονωμένο επίπεδο κάνουν πράγματα και ανταποκρίνονται στα κίνητρα κτλ. Και υπάρχει feedback από όλα όσα παίρνουν από την κοινωνία και από την αγορά κτλ. Πώς αυτή η κοινωνία εξισορροπείται, ποιος είναι ο μηχανισμός μέσω μεμονωμένων αποφάσεων να επιτευχθεί η ισορροπία. Όταν κανείς αποφασίσει να κάνει κάτι, υποθέτει ότι άλλα πράγματα που θα χρειαστεί θα είναι εκεί. Δηλαδή, αν αποφασίσει κανείς να ψωνίσει, θα υποθέσει ότι τα τρόφιμα θα είναι εκεί. Θα παραχθούν τρόφιμα με την προσδοκία ότι κάποιος θα θέλει να τα αγοράσει. Η αγορά, λοιπόν, χειρίζεται αυτό και λένε, ας πούμε, ότι αυτό γίνεται στιγμιαία και άψογα κτλ. Όμως πώς γίνεται αυτό, με το να έχουμε υπερβολικό και πολύ λίγο. Να έχουμε δηλαδή οικονομική ανάπτυξη και οικονομική πτώση. Να έχουμε ραγδαία άνοδο και ραγδαία πτώση. Αυτό μπορεί να επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες. Αυτά είναι η φυσική έκφραση, αν θέλετε, της ισορροπίας του συστήματος. Προφανώς έχουμε
συγκυριακές περιπτώσεις, έχουμε σοκ συγκυριακά όπως πόλεμοι, έχουμε μετεωρίτες που πέφτουν κτλ. Και πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Αλλά αν θεωρήσουμε ότι η ιστορία είναι μια σειρά εξωγενών παραγόντων, τότε όλα όσα συμβαίνουν φαίνεται να έρχονται από εξωγενή περιβάλλοντα. Αυτό δείχνει ότι δεν είναι κάτι εγγενές στον καπιταλισμό, είναι κάτι εξωτερικό. Ίσως να έχετε ακούσει τον όρο «μαύρος κύκνος». Μία από τις εξηγήσεις της κρίσης ήταν ότι ήταν, ας πούμε, ένα συμβάν στο εκατομμύριο και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό, γιατί τέτοια πράγματα συμβαίνουν. Όμως εγώ θα πω ότι ήταν ακριβώς το αντίθετο. Ήταν προβλέψιμο, ήταν αναμενόμενο και τι μπορούμε να κάνουμε, να το καταλάβουμε, αλλά να καταλάβουμε και γιατί συνέβη. Αν θέλουμε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Τρίτο σημείο στο βιβλίο που είναι σημαντικό είναι ότι η ανεργία είναι φυσιολογικό φαινόμενο. Τώρα, αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι αφενός στην ορθόδοξη οικονομική επιστήμη, αν αφήσουμε ελεύθερες τις αγορές, τότε όλοι θα έχουν πλήρη απασχόληση. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι περισσότερη αγορά, δηλαδή να γίνει το σύστημα πιο ανταγωνιστικό. Και αν δεν έχουμε πλήρη απασχόληση, αυτό γίνεται επειδή τα σωματεία παρεμβαίνουν στην αγορά κτλ. Και αν τα αφήσουμε τα πράγματα ελεύθερα, όλοι θα έχουν δουλειά. Αυτό είναι λοιπόν η επίσημη μαθηματική, αν θέλετε, θεώρηση της ορθόδοξης οικονομικής επιστήμης. Τι κάνουμε λοιπόν, όλοι οι επιστήμονες ακολουθούν τον Κέινς και τον Κολέτσκι που είπαν ότι δεν ισχύει το ότι η αγορά θα έχει πλήρη απασχόληση κτλ. Αλλά τίνει να έχει και άνεργους. Και αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε κίνητρα και αν το κάνουμε αυτό, τότε ο αριθμός των ανέργων που είναι αυτός θα μειωθεί, διότι εμείς θα δίδουμε κίνητρα στην οικονομία, θα απασχολούνται περισσότερο και όλα θα είναι εντάξει μέχρι να φτάσουμε ένα επίπεδο απασχόλησης που να είναι σχεδόν κοντά στην πλήρη απασχόληση και εκεί μπορεί να αρχίσουν να ανεβαίνουν οι τιμές γιατί θα υπάρχουν σημεία όπου θα υπάρχουν στενώσεις. Είναι το επιχείρημα Phillips Curve, η ιδέα δηλαδή ότι ο πληθωρισμός έρχεται όταν η ανεργία μειωθεί σε ελάχιστα επίπεδα. Όμως ιστορικά δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Ιστορικά ξέρουμε τι συμβαίνει όταν στη δεκαετία του 80 η πολιτική σύμφωνα με τον Keynes ενίσχυσε το σύστημα, μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας, αλλά πριν φτάσει το ποσοστό ανεργίας που θεώρησαν ότι θα οδηγούσε σε πληθωρισμό, άρχισε να ανεβαίνει ο πληθωρισμός. Το έκαναν και πάλι. Και πάλι είχαμε περισσότερη ανεργία. Αυτό είναι αντιφατικό, διότι στην ορθόδοξη οικονομία κτλ. Μπορεί να ισχυριστεί κανείς ότι δεν γίνονται αυτά τα δύο. Είναι δύο αντίθετα. Αρχίζει ο πληθωρισμός όταν μειώνεται η ανεργία. Τώρα όμως είχαμε ταυτόχρονα και τότε είχαμε λοιπόν αυτόν τον όρο που ονομάστηκε η μεγάλη κρίση στασιμοπληθωρισμού που οδήγησε στην απόρριψη της Keynesian θεώρησης. Εγώ σας λέω ότι αυτό είναι εύκολα εξηγήσιμο στο σύστημα από το γεγονός ότι αυτό που ενισχύει την ανάπτυξη είναι η κερδοφορία. Όταν έχουμε ενίσχυση του συστήματος, αν αυτό μειώσει την κερδοφορία, τότε τίνει να μειωθεί η αύξηση της ζήτησης για εργασία και εδώ έχουμε αυτή την αντίφαση, δηλαδή η ενίσχυση του συστήματος μπορεί να δημιουργήσει το πρόβλημα το οποίο προσπαθούμε να λύσουμε αν υπερβούμε τα όρια της σχετικής αυτονομίας. Το τελευταίο μέρος, το οποίο είναι το μέρος όπου ξεκινάει η συζήτησή μας για σήμερα, είναι ότι αν δούμε την ιστορία του καπιταλισμού, οι κρίσεις είναι απολύτως φυσιολογικές. Όταν λέω κρίσεις, δεν εννοώ κύκλους. Όλοι καταλαβαίνουν ή σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν ότι κύκλοι είναι, ας πούμε, ένας δύσκολος ρυθμός του συστήματος. Όμως εδώ μιλώ για ένα βαθύτερο ρυθμό. Μιλώ για έναν ρυθμό που έχουμε μακρά κύματα ανάπτυξης, επέκτασης, μεγέθησης της οικονομίας και κύματα επιβράδυνσης της οικονομίας. Και αυτά τα μακρά κύματα συνήθως έχουν ένα μοτίβο όπου όταν βρίσκονται στο ανωδικό κομμάτι, οι κύκλοι είναι ισχυροί,
ανάκαμψη γρήγορη, ενώ όταν είναι στο πτωτικό κομμάτι, οι κύκλοι είναι αδύναμοι, ασθενείς και φαίνεται να είναι και πιο μακρόχρονοι και συνήθως όταν έχουμε πτωτικούς κύκλους έχουμε αυτό που ονομάζουμε μεγάλες υφέσεις. Όταν μιλούμε για το μεγάλη ύφεση, συνήθως εννοούμε το κράχ του 29. Όμως, οι μεγάλες υφέσεις, ο όρος αυτός μπορεί να περιλαμβάνει την ύφεση του 1840, όταν ο Μάρξ και ο Έγγελς προσπαθούσαν να απορρίψουν τον καπιταλισμό λόγω του τεράστιου αντίκτυπου της μεγάλης κρίσης στους εργάτες, στους χωρικούς, στην μεσαία τάξη. Επίσης, στη συνέχεια είχαμε κι άλλο ένα γεγονός, το οποίο είναι μακρά τεκμηριωμένο στην βιβλιογραφία, ονομάζεται η μακρά ύφεση. Έχουμε τεράστιο αντίκτυπο όλες τις συγκρούσεις που προέκυψαν τότε και ηρωνικά τότε είχαμε την νεοκλασική θεωρία που εφεύρισκε το όραμα του άψογου καπιταλισμού. Τη στιγμή δηλαδή της κατάρρευσης. Νομίζω ότι είναι μια μετατραυματική διαταραχή αυτή, αγχώδης διαταραχή λόγω της πτώσης του καπιταλισμού. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα πλασματικό κόσμο τη στιγμή που ο πραγματικός κόσμος καταραίει. Μετά έχουμε τη δεκαετία του 30 που ονομάζεται η μεγάλη παγκόσμια κρίση και μετά έχουμε τις κρίσεις στάσιμο πληθωρισμού τη δεκαετία του 70 και το 2010 που ονομάζεται πάλι μεγάλη κρίση. Αλλάζουν συνέχεια την ονομασία γιατί δεν θέλουν να θυμόμαστε ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο. Είναι σαν να σου λένε ότι αυτό είναι καινούριο. Είναι καινούριο. Ενώ είναι στην ουσία το ίδιο και απλώς το έχουν αλλάξει λίγο. Υπάρχουν βέβαια διαφορές, αλλά το σημαντικό είναι ότι αν το προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο, τότε προκύπτει το ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να είναι ο κινητήριος μοχλός της επανεμφάνισης των κρίσεων, διότι το σύστημα αλλάζει. Αλλάζουν οι θεσμοί, αλλάζουν οι άνθρωποι, η ιδεολογία. Η παρέμβαση του κράτους αλλάζει, η άνοδος της εργατικής τάξης, αλλάζει το κράτος πρόνοιας. Εφόσον λοιπόν όλα αυτά αλλάζουν, πώς γίνεται το σύστημα να έχει τα ίδια μοτίβα? Και η απάντηση είναι ότι επειδή αυτά τα στοιχεία λειτουργούν με μια σχετική αυτονομία εντός των υπαγορεύσεων της κερδοφορίας. Λειτουργούν, τροποποιούν τις εκβάσεις, αλλά δεν τις ελέγχουν. Αυτό που τις ελέγχει είναι αυτό που είναι από κάτω, που τελικά είναι η κερδοφορία η οποία εξαρτάται από τη σχέση μεταξύ εργασίας και κεφαλαίου. Δεν υπάρχει αυτό ως μια αφηρημένη πολιτική πάλι, αλλά ως οικονομικός καθοριστικός παράγοντας των βασικών μεταβλητών του συστήματος. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα σας θυμίζει πολλά. Είναι η πορεία του ΑΕΠ στις ΗΠΑ από το 1860 μέχρι το 2004 και το δείχνω εδώ για να σας πω ότι έχουμε ένα αυξανόμενο μονοπάτι. Κάθε κεφάλαιο προσπαθεί να επεκταθεί και μέρος αυτής της επέκτασης, το σύνολο μάλλον, δεν είναι μηδενικό, είναι μια ανισματική διαδικασία. Και όχι μόνο αναπτύσσεται, αλλά έχει και τυρβώδη πορεία. Βλέπετε εδώ τις διακυμάνσεις δηλαδή. Αυξάνεται το κεφάλαιο, αλλά αυξάνεται με τον περίεργο, παράξενο, τυρβώδη τρόπο του. Αυτό είναι η αναπαράσταση του κύκλου. Και είναι από ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Leonard Ayers. Είναι από δεδομένα τραπεζών, διότι τους ενδιαφέρε να δουν τους κύκλους, εφόσον σου δανείσουν χρήματα θέλουν να δουν πότε θα τα επιστρέψεις. Και αυτός είναι ένας κυκλικός δείκτης. Και εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι όταν μιλούμε για κύκλους, δεν μιλούμε κάτι τακτικό, μιλούμε πάνω κάτω, όπως ας πούμε ο κανόνιστος ρυθμός, ο καρδιακός ενός δρομέα. Είναι εκεί και κάθε λίγο και λυκάκι έχουμε ένα έφραγμα. Αυτή είναι η μεγάλη ύφεση, όχι αυτή που ονομάζουμε εμείς, αλλά εκείνη που ονόμαζαν εκείνοι έτσι, δηλαδή ήταν το 1840. Κοιτάξτε όμως το επόμενο διάστημα, από το 1867 μέχρι το 1942, έχουμε περάσει 30 χρόνια μπροστά και πάλι βλέπουμε αυτές τις τυπικές διακυμάνσεις και πάλι εδώ στη μέση έχουμε αυτό που ονομάστηκε
παγκόσμια ύφεση. Είναι στην εποχή του Φρόιντ, ο οποίος ανησυχούσε τι θα γίνει με την οικογένεια, με το εισόδημα κτλ. Και ίσως αυτό να τον οδήγησε να γίνει αυτό που έγινε. Δεν ξέρω, αλλά πάντως υπήρχαν όλοι αυτοί οι παράγοντες. Επίσης, η επόμενη περίοδος 30 ετών, έχουμε πάλι κύκλους πάνω κάτω, και μετά έχουμε αυτό το μεγάλο συμβάν που ονομάστηκε μεγάλη ύφεση, παγκόσμια ύφεση. Ξέρουμε ότι πολλά άλλαξαν από το 1860 μέχρι το 1939, και πάλι όμως κάτι το οποίο δεν άλλαξε είναι αυτές οι διακυμάνσεις. Και κάτι άλλο ακόμη που δεν άλλαξε ήταν η επιστροφή και η επανοδός, η επανάληψη αυτών των μεγάλων συμβάντων. Υπάρχουν και άλλοι βάσει δεδομένων που θα μπορούσαν να μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη διαδικασία. Θα μπορούσαμε να δούμε τη δουλειά του Κοντράτιεφ, το έργο του Κοντράτιεφ. Δεν μπορώ να έχω στοιχεία από την τράπεζα που χρησιμοποίησα ως πρώτη πηγή. Όμως ο Κοντράτιεφ κράτησε στοιχεία και μπόρεσα να πάρω τα δικά του δεδομένα και να τα επεκτείνω για να δούμε και το άλλο ερώτημα το οποίο κρύβεται κάτω από αυτούς τους κύκλους. Υπάρχει ένας πιο μακρόχρονος ρυθμός, υπάρχει ένας βιορυθμός. Ο Κοντράτιεφ χρησιμοποιεί τον όρο κρίσης για να αναφερθεί στους επιχειρηματικούς κύκλους. Αργότερα υπήρχαν πολύ πιο κρίσιμα γεγονότα, τα οποία άρχισαν να ονομάζονται κρίσεις, υφές κτλ. Άρα χρειαζόμαστε μία ορολογία που να διαχωρίζει μεταξύ των φυσιολογικών κρίσεων και των τεράστιων κρίσεων. Εγώ λοιπόν χρησιμοποιώ τον όρο business cycles, επιχειρηματική κύκλη. Εκείνος λοιπόν ο Κοντράτιεφ αναφέρεται σε κύκλους 7-11 ετών, καθώς επίσης και σε πιο βραχείς κύκλους που έχουν διάρκεια 3-3,5 χρόνια και ονομάζονται κύκλοι chicken. Και η ιδέα είναι ότι αυτοί λειτουργούν βάσει ενός μακρύτερου κύματος. Πρέπει να είναι πιο ισχυροί όταν έχουμε άνοδο, και όταν έχουμε πτώση γίνεται ασθενής αυτός ο κύκλος. Τι λέει λοιπόν ο Κοντράτιεφ? Ότι έχουμε μακρά κύματα στην πτωτική, στο πτωτικό μέρος, έχουμε τις μεγάλες υφέσεις. Το έργο του είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Μιλά για την πραγματική δυναμική, μιλά για μια μη γραμμική διαδικασία, η οποία μαθηματικά βεβαίως αναγνωρίζεται. Όλοι το ήξεραν τότε. Μιλούμε για μια κανόνιστη κίνηση με εκρήξεις, με διακυμάνσεις, με εκτινάξεις κτλ. Και τελικά συμπεραίνει ότι κάτω από αυτές τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις υπάρχει μια μακρύτερη διακύμανση. Και ήθελε να το καταδείξει αυτό και ανέπτυξε κάποια δεδομένα. Πίστευε ότι υπάρχουν αυτά τα μακρά μήκη και στην πτωτική τους φάση έχουμε την ύφεση. Να δούμε λοιπόν. Αυτά είναι δεδομένα που ουσιαστικά δείχνουν τα δεδομένα του Κοντράτιεφ, τα οποία ολοκληρώνονται κάπου εδώ, στη δεκαετία του 20. Όμως τι κάνει? Παίρνει τα επίπεδα τιμών στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, τις δύο ηγεμονικά καπιταλιστικές χώρες, και παρατηρεί ότι τα επίπεδα τιμών παρουσιάζουν αυτά τα κύματα, τα βλέπετε. Αυτά είναι τα μακρά κύματα του Κοντράτιεφ και τα δεδομένα του σταματούν εδώ, διότι τον εκτελεί ο Στάλιν και το επιχείρημα που προβάλλει είναι πάρα πολύ σημαντικό και πείθει πολύ κόσμο ότι ο καπιταλισμός έχει αυτά τα μακρά κύματα. Το πρόβλημα είναι ότι αν πάμε πέρα από το 1940, τότε εξαφανίζεται το μακρό κύμα. Εδώ έχουμε ακριβώς τα ίδια δεδομένα. Από εδώ και ως εδώ τα δεδομένα είναι ίδια, όμως βλέπετε ότι τώρα το επίπεδο τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ και τα λοιπά ποτέ δεν πέφτουν. Άρα κάτι δραματικό αλλάζει. Τι αλλάζει? Για πρώτη φορά στην ιστορία του καπιταλισμού υπάρχει πληθωρισμός που δεν υπήρχε πριν. Παρακαλώ, αυτά είναι δεδομένα τα οποία θα τα διαθέσω σε όλους στο δικό μου
στην ειδική μου ιστοσελίδα. Θα δείτε λοιπόν ότι το επίπεδο τιμών στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη ΣΥΠΑ, το 1780 είναι το ίδιο με αυτό που είχαμε το 1940. Κοιτάξτε, 1780 με 1940 δεν υπάρχει ο πληθωρισμός και έχουμε αυτό το νέο φαινόμενο, αυτός ο κοσμικός, ο λαϊκός πληθωρισμός. Και τώρα αυτό δεν εξαλείφει το κύμα του Κοντράτιεφ. Δεν μας λέει αυτό ότι ο καπιταλισμός δεν υπόκειται πλέον σε τέτοιες κινήσεις. Ένας τρόπος που εξετάσαμε τα μακρά κύματα ήταν να δούμε κύκλους ευμερίες κτλ. Αλλά εδώ θέλω να υπεραμηθώ του Κοντράτιεφ και να πω ότι η εξαφάνιση του κύματος του Κοντράτιεφ είναι ηρωνική, διότι είχε δύο τρόπους μέτρησης των τιμών. Τον έναν με γραφική παράσταση, αυτόν ακριβώς δηλαδή, και τον άλλον που δεν χρησιμοποίησε γραφική παράσταση, που είναι στο πίσω μέρος του βιβλίου του και θα επανέλθω σε αυτό. Να το δούμε. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό σε γραφική παράσταση που φαίνεται να εξαφανίζεται και λέει ότι ο καπιταλισμός είναι ωραία ρυθμισμένος κτλ. Σε κανέναν δεν αρέσει περισσότερο από τους μαρξιστές να ανακαλύπτουν νέες εποχές καπιταλισμού κτλ. Όμως εμένα δεν μου αρέσουν αυτές οι νέες εποχές, διότι μου λένε ότι κάτι δεν καταλάβαμε στην προηγούμενη περίοδο καπιταλισμού πολύ καλά. Λοιπόν, ο ίδιος ο Κοντράτιεφ στο πίσω μέρος του βιβλίου του έχει ένα άλλο τρόπο μέτρησης των τιμών και βεβαίως είχαμε το χρυσό τότε που ήταν διεθνής μονάδα κτλ. Και είπε γιατί να κάνω μετρήσεις σε λίρες και δολάρια κτλ. Αυτά είναι ονομασματικά. Να εκφραστούμε σε αυτό που χρησιμοποιείται ως διεθνές νόμισμα που είναι ο χρυσός. Και αν το κάνει κανείς αυτό, εάν είχε επιλέξει να παρουσιάζει την κατάσταση σε τιμές χρυσού, ακόμη θα ακολουθούσαμε τη δική του θεωρία. Διότι κοιτάξτε τι συμβαίνει όταν έχουμε τα ίδια αυτά δεδομένα, αλλά τα εξετάσουμε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, αν εκφράσουμε την τιμή των αγαθών στην Αγγλία σε χρυσό και την τιμή των αγαθών στη ΣΥΠΑ σε χρυσό. Κοιτάξτε εδώ τα μακρά κύματα. Εξακολουθούν να υπάρχουν. Κοιτάξτε εδώ τα μοτίβα. 1780. Πάνω, κάτω, πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Πάνω, κάτω. Και αυτό είναι το 2000 κάτω και έχουμε την κρίση. Σε κάθε μέρος πτωτικό έχουμε, εδώ έχουμε οικονομική κρίση 1850, εδώ το 1847, εδώ έχουμε το 1929, εδώ το στάσιμο πληθωρισμό τις δεκαετίες του 70, του 80 και εδώ έχουμε τη μεγάλη πρώτη κρίση του 21ου αιώνα, το 2007, το 2008. Και λέω λοιπόν ότι αυτό όχι μόνο επικυρώνει τη θεωρία του Κοντράτιεφ, αλλά εγώ χρησιμοποιώ αυτή τη μέθοδο για να προβλέψω την κρίση και το έκανα μεταφέροντας τα δεδομένα. Αν είσαι οικονομολόγος, έχεις ένα spreadsheet, βάζεις ένα φίλτρο κτλ. Και κάνεις τους υπολογισμούς. Αν δεν το έχεις το πρόγραμμα, σου παίρνει ένα μήνα να κάνεις τους υπολογισμούς. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείς λοιπόν να παρουσιάσεις τα δεδομένα. Παίρνω τα τελευταία τρία κύματα και βλέπουμε εδώ τα κύματα στο ΕΣΥΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Κοιτάξτε εδώ πόσο ομοιόμορφα είναι. Έχουμε δεδομένα με φίλτρο, δηλαδή μειώνουμε τις βραχύτερες διακυμάνσεις. Αυτό κάνει το φίλτρο ουσιαστικά σε αυτή την περίπτωση. Οπότε, εδώ τι έχουμε. Έχουμε τα δεδομένα του Ηνωμένου Βασιλείου και τον ΗΠΑ και παρατηρούμε ότι όχι μόνο μετακινούνται μαζί αυτές οι δύο μεγάλες καταλυστικές χώρες, αλλά από την κορυφή μέχρι την το χρόνο της κρίσης, διότι έχουμε εδώ το κράχ του 29, έχουμε το στάσιμο πληθωρισμό της δεκαετίας του 70, έχουμε το 2000 κτλ. Η απόσταση μεταξύ κορυφής, αιχμής και ύφεσης είναι 8 με 9 χρόνια.
Το χρησιμοποιούσα λοιπόν στα μαθήματα που έκανα και έλεγα στους φοιτητές 8-9 χρόνια δεν απέχουν πάρα πολύ. Ήμασταν εδώ ας πούμε, το 2003, αν αυτό ισχύει, τότε η επόμενη κρίση θα εμφανιστεί το 2008, το 2009. Και όπως ξέρετε έκανα λάθος. Προέκυψε το 2007-2008. Και αυτό δεν είναι δύσκολο εργαλείο, αλλά στην ουσία οι άνθρωποι στη Wall Street κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ξέρω περισσότερο από ένα ίδρυμα το οποίο χρησιμοποιεί το κανόνα του Κοντράτιεφ και με πήρα τηλέφωνο να μου ζητήσει το δεδομένο κτλ. Τους είπα, περιμένετε να βγει το βιβλίο μου κτλ. Γιατί σκέφτηκα ότι θα μπορούσαν να πληρώσουν τουλάχιστον τα 50 δολάρια για το βιβλίο για να μάθουν κάποια πράγματα περισσότερο. Λοιπόν, αυτό τι μου λέει. Όταν βλέπουμε την εξήγηση αυτής της τρέχουσας κρίσης, κάνουμε λάθος και θεωρούμε ότι τα δευτερογενή μοτίβα είναι το αίτιο. Αυτό που εξετάζουμε όταν βλέπουμε το μακρό κύμα είναι βλέπουμε τον καρδιακό ρυθμό του συστήματος. Βλέπουμε ότι είναι υγιές και χάνει την υγεία του και έχει καρδιακές προσβολές. Τα εμφράγματα δεν προκαλούνται από τα συμβάντα, αλλά θυμάμαι ότι διάβασα ένα άρθρο κάποια στιγμή ότι κάποιος κέρδισε το λαχείο και έπαθε έμφραγμα. Περισσότεροι άνθρωποι δεν πιστεύουν ότι το να κερδίσει κανείς μερικά εκατομμύρια δολάρια θα σε σκοτώσει, αλλά στο συγκεκριμένο άτομο συνέβη. Όλοι μπορούν λοιπόν να καταλάβουν τη διαφορά μεταξύ ενάυσματος και αιτίου. Σε αυτή την έννοια λοιπόν, με αυτή την έννοια λοιπόν, η χρηματιστικοποίηση ήταν η απόπειρα να ανακάμψουμε την τελευταία κρίση. Ποια ήταν η τελευταία κρίση? Ο στασιμοπληθωρισμός από 70 έως 80, δηλαδή από το 1967 έως το 1982, για να είμαστε ακριβείς. Πώς θεράπευσαν το σύστημα? Επιτέθηκαν στην εργασία, στο κράτος πρόνοια, στα συνδικάτα και άρα έπεσαν οι μισθοί και αυξήθηκε το ποσοστό, αν θέλετε, του κέρδους και άρα το ποσοστό εκμετάλλευσης. Και αυτό λειτουργήσε και κάποια στιγμή ήρθε σε ένα όριο. Μείωσαν όμως και τα επιτόκια και αυτή η μείωση των επιτοκίων μείωσε την απόσταση μεταξύ κέρδους και επιτοκίου και κάθε χρονιά αυτή η απόσταση μεγάλωνε και αυτό βεβαίως ενεργοποίησε τη φούσκα. Μια τεράστια έκρηξη στην παραγωγή κτλ. Είχαμε, αλλά επίσης υπήρξε και η φούσκα, δανεισμός, στεγαστικά κτλ. Και γνωρίζετε πολύ καλύτερα από όλους τις συνέπειες αυτής της διαδικασίας και αυτό έχει και τα όρια του. Όταν το χρέος δεν είναι ανοιχτό, διότι έχει συσσωρευτεί και τα λοιπά, έχει φτάσει στα όρια του το σύστημα και όλα αυτά τα χρέη που έχουν συσσωρευτεί με την φαντασία ότι μπορεί να συνεχίσει συνεχώς ανωδική πορεία, φαίνεται ότι δεν ισχύουν και αρχίζουν τα πράγματα να καταραίουν και σε ορισμένες φάσεις έχει ραγδαία πτώση, σαν τραπουλόχαρτα πέφτουν. Λοιπόν, θα έλεγα ότι δεν μπορεί κανείς να το καταλάβει λέγοντας ότι το πρόβλημα είναι χρηματοοικονομικό. Η έκφρασή του ήταν χρηματοοικονομική. Εκείνο που ήταν το έναυσμά του ήταν χρηματοοικονομικό, όμως αυτή η άποψη έβραζε παντού. Και αν δεν ήταν στην αγορά τον είπα, θα ήταν κάπου αλλού, αλλά θα συνέβαινε οπωσδήποτε. Οπότε, το να αποπειρώμεθα να αναγνωρίσουμε το χρηματοοικονομικό ως αίτιο έχει το θετικό ότι όλοι μπορούν να προτείνουν μια καλή λύση. Δεν θα τους αφήσουμε να το ξανακάνουν. Αλλά δεν είναι αυτό. Εκείνοι είναι οι οποίοι είχαν περιοριστεί στο παρελθόν ο χρηματοοικονομικός τομέας, έβαλαν κάθε κυβέρνηση να αναιρέσει όλους τους περιορισμούς διότι είχαν τεράστια κέρδη και κατά συνέπεια εξέφρασαν την κυριαρχία του κινήτρου κέρδους. Αυτό συμβαίνει λοιπόν σε κάθε κρίση. Υπάρχει πάντα η φούσκα και η κατάρρευση. Το έχουμε δει σε κάθε κρίση. Δεν αρκεί λοιπόν να πει κανείς ότι μπορεί να ρυθμίσει τον χρηματοοικονομικό τομέα και δεν αρκεί επίσης να πει ότι μπορεί να το λύσει μέσω κινήτρων. Διότι τα κίνητρα έχουν όρια
στις μεταβλητές που είναι το ποσοστό κέρδους και το επιτόκιο. Αν λοιπόν ενεργοποιήσω την οικονομία και αυτό οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος εργασίας, αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την κερδοφορία τους και το ποσοστό απασχόλησης και άρα θα ξαναγεμίσει αυτή η δεξαμενή ανέργων που προσπαθούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα είναι πολύ σημαντικό ζήτημα πώς θα μπορέσουμε να διατηρήσουμε υψηλούς μισθούς και υψηλή απασχόληση. Είναι πολύ λεπτή ισορροπία, είναι πολύ διακινδυνευμένη πορεία. Τώρα το επιτόκιο το έχουν αντιμετωπίσει, δεν ξέρω πόσο πιο χαμηλά μπορεί να πέσει, το επιτόκιο είναι μηδέν στην ουσία. Και βεβαίως δεν μπορούμε εμείς να δανειστούμε με μηδέν, αλλά δεν μπορούμε γιατί το δανειζόμαστε από ανθρώπους που θέλουν να βγάλουν κέρδη, οπότε θα μας το δώσουν όταν μπορούν να έχουν κέρδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει το επιτόκιο είναι πάρα πολύ χαμηλό και η ιδέα ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε περισσότερο χρέος βασίζεται στην ιδέα ότι είναι βιώσιμο. Και εγώ λέω ότι δεν είναι βιώσιμο καθόλου. Δεν είναι βιώσιμο τώρα και φανταστείτε τι θα γίνει αν εξακολουθήσουμε να το συσσωρεύουμε παραπάνω. Υπάρχει μια συζήτηση σχετικά με αυτό που κάνει ο George Soros όταν προσπαθεί να διαχειριστεί τα δικά του φαντ, τα επενδυτικά και λέει ότι επενδύει σε χρυσό κτλ. Μερικοί πιστεύουν ότι προσπαθεί να στριμώξει την αγορά χρυσού. Απ' την άλλη πλευρά μπορεί όντως να παίζει σε άλλα νομίσματα κτλ. Ή να παίξει το χρυσό κτλ. Πάντως το γεγονός είναι ότι όταν μεγάλοι παίκτες αρχίζουν να κάνουν τέτοιες κινήσεις, αυτό είναι ένα σημάδι ότι πιστεύουν ότι το μέλλον είναι όντως ασταθές. Και αυτό είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε τώρα. Δεν νομίζω ότι η ανάκαμψη από την κρίση είναι κοντά. Ακόμη και με το δικό μου απλοϊκό πλαίσιο, δεν μπορώ να πω ότι η ανάκαμψη λέει ας πούμε ότι η κρίση έχει 8-9 χρόνια, αλλά η ανάκαμψη έρχεται 17 με 20 χρόνια από την κρίση. Άρα απέχουμε πολύ, ακόμη και αν κάνουμε τα πάντα σωστά και τα λοιπά, δηλαδή αντιμετωπίσουμε την ανεργία, έχουμε χαμηλότερους μισθούς, πτωχεύσεις και τα λοιπά, συγκέντρωση κεφαλαίου, όλα αυτά που είναι οι μηχανισμοί ανάκαμψης. Αν μπλοκάρουμε όλα αυτά, επίσης επιβραδύνουμε μάλλον την ανάκαμψη. Αυτή είναι και η περίπτωση της Ιαπωνίας. Θα ολοκληρώσω λοιπόν εδώ. Θα ολοκληρώσω λοιπόν επανερχόμενος στο θέμα με το οποίο άνοιξα τη διάλεξή μου. Πρέπει να μπορούμε να έχουμε έναν ενιαίο τρόπο για να εξηγούμε την επανάληψη των φαινομένων στον καπιταλισμό και να εξηγούμε τις δυνατότητες και τους περιορισμούς τους. Διότι εφόσον θέλουμε να λειτουργούμε σε καπιταλιστικό πλαίσιο, δεν λέω ότι θέλουμε, αλλά συνήθως αυτό είναι θέμα πολιτικής, τότε το ερώτημα είναι τι μπορεί να κάνει κανείς, ποια είναι τα όρια. Και σε αφηρημένο επίπεδο τα όρια μετακινούνται ανάλογα με το πού βρισκόμαστε στον κύκλο, πού είμαστε στο κύμα. Αλλά βεβαίως μετακινούνται και ανάλογα με τις περιστάσεις, με τις χώρες και όσο πιο συγκεκριμένοι γινόμαστε, δεν χάνουμε την εικόνα αυτών, αλλά τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα. Όπως ακριβώς σε κάθε επιστήμη, ο νόμος της βαρύτητας γίνεται όλο και πιο συγκεκριμένος όσο πιο πολλούς συντελεστές εισάγουμε και πρέπει να μπορούμε να τους αναλύουμε. Το βιβλίο μου το έχω αφιερώσει στο συλλογικό έργο του να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα εναλλακτικό πλαίσιο και το εννοώ με άλλη έννοια αυτόν. Ένα πλαίσιο είναι έγκυρο μόνο όταν οι άνθρωποι το εφαρμόζουν και αυτό τι σημαίνει, ότι η νέα γενιά πρέπει να συμμετάσχει. Είναι λοιπόν πιθανόν οι άνθρωποι που είναι ήδη καθιερωμένοι να κάνουν κάποια πράγματα, να ακολουθήσουν αυτά που λέω στο βιβλίο μου κτλ. Αλλά εκείνο που ελπίζω εγώ είναι να αγγίξω την νεότερη γενιά που ενδιαφέρεται για ένα συστηματικό πλαίσιο ως μια τρίτη εναλλακτική και να το έχουν αυτό ως πλαίσιο το οποίο μπορούν να ελέγξουν, να το εφαρμόσουν, να ελέγξουν την πορεία του. Και ήδη έχουμε μία ιστοσελίδα για το βιβλίο, έχουμε ομάδες μελέτης στα πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο που προσπαθούν να συμβάλλουν με σχόλια, με κριτική και τα λοιπά και με εφαρμογή πρακτική. Και ίσως βεβαίως να είναι ψευδέστηση αυτό, αλλά νομίζω ότι αξίζει να το κάνω. Και
Νομίζω ότι αν προσεγγίσουμε τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, μπορεί να εμφανιστούν κάποιες ενδιαφέρουσες πιθανότητες που δεν είχαμε δει και κάποια όρια τα οποία δεν είχαμε δει. Και αυτό ακριβώς είναι και το γενικότερο θέμα μου, ότι πρέπει να προσέχουμε τα όρια, διότι αυτά υπάρχουν και δεν πρέπει να παραβλέψουμε ότι η μετατόπιση προς μία κατεύθυνση θα ανοίξει νέες πιθανότητες που δεν είχαμε δει. Σταματώ εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε αυτή την μακρά αφήγηση της ιστορίας μου, αλλά αυτό που σας έδειξα εδώ είναι μόνο ένα μικρό κομμάτι του βιβλίου. Κυριολεκτικά ίσως να αντιστοιχεί σε 20 σελίδες από το βιβλίο των 1.000 σελίδων, γιατί ήθελα να σας πω ότι αυτό αφορά στην εφαρμογή ενός πλαισίου.